Και θέλω λίγο να αναφερθούμε σε όλο αυτό το κοινωνικό πλαφόν το οποίο έχετε δημιουργήσει το τελευταίο διάστημα. Κοιτάξτε να δείτε. Μου δίνετε μεγάλη χαρά που μου δίνετε την ευκαιρία λίγο να τα περιγράψω, γιατί θέλω να τα έχουν υπόψη οι ρεθυμνιώτες. Και ξέρετε, όλοι δεν διαβάζουν εφημερίδα ή δεν χρησιμοποιούν το ίντερνετ, ειδικά οι πιο μεγάλοι. Και η τηλεόραση είναι πραγματικά ένας πολύ καλός σύμμαχος και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρα από τα βασικά που ούτως ή άλλως έπρεπε σαν Δημοτική Αρχή να κάνουμε και για μένα ήταν εκ των ουκ άνευ, δηλαδή να στήσουμε σταθμούς έκτακτης βοήθειας για τις ευπαθείς ομάδες, να κάνουμε μια γραμμή τηλεφωνική στήριξης και ψυχολογικής αλλά και πρακτικής σε οποιοδήποτε επίπεδο. Και θα ήθελα να πω ξανά το νούμερο, είναι το 2831055243, όπου οι ρεθυμνιώτες μπορούν από τις 8 το Εμείς πρωί ή από τις 8 το βράδυ. Εμείς βλέπουμε και τη συγκεκριμένη κάρτα, βλέπουμε το τηλέφωνο που μόλις αναφέρατε, 2831055243, γραμμή βοήθειας για ιατρικές συμβουλές, παράδοση φαρμάκων στο Ρέθυμνο, διεκπαιρέωση ετοιμάτων και παράδοση ειδών πρώτης ανάγκης. Και βιβλίων στη συνέχεια. Και βιβλίων, βεβαίως. Γι' αυτό δεν υπάρχει στην κάρτα. Αυτή η γραμμή είναι ανοιχτή από τις 8 το πρωί στις 8 το βράδυ καθημερινά. Ήταν ανοιχτή και όλες τις γραμμές, όλες τις ημέρες των γιορτών, αδιαλείπτως, φροντίσαμε να είμαστε κοντά στους δημότες και ευχαριστώ πάρα πολύ τις υπηρεσίες μου και τους συνεργάτες μου που το κάναν αυτό με χαρά, μπορώ να πω, και πραγματικά για μένα ήταν ανακούφιση να ξέρω ότι δεν κάνουμε κενό έτσι, στην επικοινωνία μας με τους δημότες και στην προσφορά μας στις δύσκολες αυτές ώρες. Από εκεί και πέρα για μένα είναι μέλημα το κοινωνικό παντοπολείο και το συσίτιο που είναι πάρα πολύ βασικά, γιατί όλο και πιο πολλοί άνθρωποι θα το έχουν ανάγκη. Βλέπετε ότι στην Κρήτη, ειδικά στο Ρέθυμνο, είμαστε στενά συνδεδεμένοι με τον τουρισμό και αυτό θα φέρει στρατιές ανέργων που μας συμβαίνει. Άρα λοιπόν όλο και πιο πολλές οικογένειες ενδεχομένως θα έχουν τη βοήθειά μας από εκεί και φροντίζω και εγώ όσο μπορώ και με ίδιους πόρους και ψάχνοντας χορηγούς να έχω μια δυνατότητα να βοηθήσω πιο πολλούς ανθρώπους. Τώρα, αυτά στα οποία αναφερθήκατε εσείς, που από ό,τι κατάλαβα μάλλον είναι πρωτοποριακά, εμένα ήταν απλώς ιδέες που μου δώσανε ή ιδέες δικές μου και είχα την εγρήγορση να τις υλοποιήσω πολύ γρήγορα. Σε συνεργασία με τη Δημόσια Βιβλιοθήκη, mm-hmm. πήραμε την πρωτοβουλία να στήσουμε στην καρδιά της παλιάς πόλης, εκεί που βρίσκεται το Κέντρο Νέων και Διαβίου Μάθησης, ακριβώς πίσω από τους 4 μάρτυρες, στήσαμε μία φορητή βιβλιοθήκη, μικρή βιβλιοθήκη. Είναι στην αυλή, σκεπασμένη, σε ένα έθριο που έχει ο χώρος και μπορούν οι ρεθυμνιώτες να έρθουν από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ να δανειστούν ένα βιβλίο έτσι ελεύθερα, χωρίς να αφήνουν όνομα, χωρίς στηριζόμαστε εξ ολοκλήρου στη σοβαρότητά μας και την προσωπική μας ευθύνη. Μπορούν να πάρουν ένα βιβλίο, αλλά αν θέλουν μπορούν και να αφήσουν ένα βιβλίο που δεν τους χρειάζεται πια, που θεωρούν ότι είναι ευχάριστο, ευκολοδιάβαστο, ενδιαφέρον, χρήσιμο, για να το πάρει κάποιος άλλος. Αυτό το κάνουμε γιατί τα βιβλιοπωλεία είναι κλειστά, ναι. Γιατί όπως καταλαβαίνετε και η Δημόσια Βιβλιοθήκη έκανε κάτι αντίστοιχο, έβγαλε απ' έξω στην πόρτα ένα μικρό στάντ. Απλά εμείς το κάναμε για να είναι στο κέντρο της πόλης, η πόλη μας ούτως ή άλλως όπως ξέρετε δεν είναι μεγάλη, άρα έχει κέντρο. Και είναι πολύ εύκολα προσβάσιμο να έρθει ο καθένας να το κάνει και προτρέπω όλο τον κόσμο να έρθει να το κάνει και να πάρει και να δώσει. Ήδη με το που άνοιξε σήμερα το πρωί τις πόρτες του το Κέντρο Νέων, με πήραν οι συνάδελφοι, γιατί εγώ τυχαίνει, είμαι νοσοκομιακός γιατρός, με πήραν οι συνάδελφοι που είναι στην αιμοδοσία, εκεί φιλοξενούμε το σταθμό αιμοδοσίας του νοσοκομείου για το διάστημα αυτό. Με πήραν και μου είπαν ότι έρχονται μαζικά βιβλία. Δηλαδή, μου λένε, ρε, εσύ δεν χωράνε στο τραπέζι, τι να κάνουμε τόσο πολύ. Υπάρχει δηλαδή αυξημένο ενδιαφέρον, ναι, υπάρχει ναι, κινητικότητα. Ναι, και εγώ εκεί ήθελα να καταλήξω, κυρία Ελευθεριάδου, τελικά, αν ο κόσμος όντως γίνεται κοινωνός όλης αυτής της πολύ σημαντικής συμβολής του Δήμου Ρεθύμνου απέναντι σε δύσκολες καταστάσεις, κακά τα ψέματα που βιώνουν οι πολίτες, ανακεφαλαιώνω για μία ακόμα φορά. Μένουμε σπίτι, δρούμε δημιουργικά, έχετε ανοίξει διαδικτυακό παράθυρο για γονείς, εκπαιδευτικούς και για μικρά παιδιά. Διαβάζουμε στο σπίτι, μπορούμε να έχουμε βιβλία. Τι πιο όμορφο, τι πιο παραδοσιακό, ένας παραδοσιακός τρόπος ο οποίος έχει ξεχαστεί λίγο λόγω του διαδικτύου και βεβαίως έχουμε και διανομή φαρμάκων. Αλλά αυτό που θέλω να σας ρωτήσω και έχει μεγάλη αξία και σημασία είναι ότι κάποιες δράσεις, κακά τα ψέματα, γεννήθηκαν, ελέω, της κρίσης. Δεν ξέρω εάν
μακροπρόθεσμα και μετά που θα περάσει η κρίση, κρίνεται ότι θα πρέπει να συνεχιστούν και ότι θα πρέπει να μπούμε σε ένα νέο μοτίβο καθημερινότητας σαν πολίτες, προκειμένου να αλλάξουμε λίγο την πνευματική μας έτσι, διάθεση και όχι μόνο. Κοιτάξτε να δείτε, σε ό,τι αφορά το site που δημιουργήσαμε μέσα στον ιστότοπο του Δήμου Ρεθύμνης, που αναφέρεται στα παιδιά 3 έως 13 ετών και ανεβάζουμε καθημερινά ενδιαφέρουσες εναλλακτικές προτάσεις για, ακόμα και για άσκηση, για δημιουργική εναλλακτική μάθηση και για τέχνες, υποστηρίχθηκε τόσο πολύ από τους ρεθυμιώτες εκπαιδευτικούς. Είναι συγκινητικό, γιατί... Τι ακριβώς γίνεται μέσα σε αυτή τη διαδικτυακή πλατφόρμα? Για εξηγήστε μας λίγο. Η ιδέα είναι η εξής. Κατά βάση να ανεβάζουμε δουλειές δικών μας εκπαιδευτικών. Έχουμε πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στα νηπιαγωγεία μας, που είναι εμπνευσμένοι, είναι πραγματικά χαρισματικοί, αγαπάνε πολύ τα παιδιά και κάνουν εξαιρετικά ποιοτικές δουλειές. Γιατί λοιπόν να τις χαίρεται μόνο το παιδάκι, ας πούμε, του 10ου Δημοτικού και να μην τις χαίρονται όλα τα παιδιά? Αυτή ήταν η μία σκέψη. Η δεύτερη σκέψη ήταν ότι πραγματικά οι γονείς έχουν τα παιδιά άπειρες ώρες στο σπίτι, τα παιδιά χαζεύουν παθητικά μπροστά στην τηλεόραση ή παίζουν βιντεοπαιχνίδια. Θέλαμε λοιπόν να τους δώσουμε ιδέες πραγματικά ποιοτικές, ώστε να κάνουν κατασκευές, να κάνουν πειράγματα φυσικής, να κάνουν ακόμα και μια δική τους παράσταση ή να παίξουν mini golf μέσα στο σπίτι. Υπάρχουν πραγματικά πάρα πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Όταν έκανα το κάλεσμα, η ανταπόκριση ήταν άμεση και εντυπωσιακή. Έχουμε πάρα πολύ υλικό. Mm-hmm. Και αυτό ακριβώς γεννά τη σκέψη. Θα το κάνω τελειώνοντας η περίοδος της πανδημίας και των περιορισμών. Θα κάνω μια πρόταση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αν τους ενδιαφέρει, να το διατηρήσουμε και όλο το καλοκαίρι. Βέβαια, γιατί εκεί είναι η ουσία. Εκεί είναι η ουσία. Η κρίση, η κρίση γεννάει ιδέες, γεννάει ευκαιρίες για όλους τους πολίτες και για εσάς τους αυτοδιοικητικούς. Είναι μια περίοδος κρίσης για όλους. Επομένως, γιατί αφού θα παραχθεί κάτι θετικό, κάτι καλό για τον πολίτη, να μην συνεχιστεί? Μα εμείς το υλικό που έχουμε είναι τόσο πολύ που ακόμα και να μην συνεχίσουν μετά να μας στέλνουν, έχουμε τουλάχιστον μέχρι το Σεπτέμβριο υλικό. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Πολύ ωραία βίντεο που ήδη τα ανεβάζουν οι καλλιτέχνες, παύλα οι καστικοί των σχολείων και στο YouTube, με ιδέες για πάρα πολύ out of the box, πρωτότυπες πραγματικά κατασκευές, καλλιτεχνικές εκφράσεις. Εγώ έχω μείνει άφωνη με αυτά που έχω δει. Δουλεύουν πολύ, δουλεύουν ποιοτικά και τους αξίζει. Τους είμαι πραγματικά ευγνώμων που γίνανε σύμμαχοι στο εγχείρημά μας. Και πιο πολύ είμαι ευγνώμων γιατί έχουμε και από την άλλη μεριά του γονιού, που είναι πολλές μαμάδες. Χθες, ας πούμε, που ήμουν στο νοσοκομείο γιατί εφημέρευα, μου είπανε πάρα πολλές νοσηλεύτριές μας, «Γιατρέ, να είσαι καλά, γιατί καθόμαστε όλο το πρωί με τα παιδιά και βρίσκω τι να τα βάλω να κάνουν». Έτσι, έτσι. Λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε αυτή τη συνομιλία μας, θέλω παρακαλώ να ξαναδείξουμε για μία ακόμα φορά την κάρτα, οι συνάδελφοι στα γραφικά, την γραμμή υποστήριξης του Δήμου Ρεθύμνου, για όλες εκείνες τις παροχές που προσφέρει πλέον ο Δήμος Ρεθύμνου, 2831-055-243. Υπενθυμίζουμε ιατρικές συμβουλές παράδοση φαρμάκων, διεκπεραίωση αιτημάτων, παράδοση ειδών πρώτης ανάγκης και παράδοση βιβλίων. Το συμπληρώνω για μία ακόμα φορά. Είναι ένα από τα σημαντικά σημεία τα οποία θα πρέπει να αναφέρουμε. Και κλείνοντας και πριν σας ευχαριστήσω, θέλω τη δική σας ευχή και σαν νοσοκομιακός γιατρός και σαν άνθρωπος που ασχολείται με τα κοινά στο πλευρό όλων των πολιτών και έτσι να σας αφήσουμε. Εγώ θέλω να πω ένα μπράβο στον κάθε ένα από εμάς για τη σοβαρότητα που έχουμε δείξει, για την πραγματικά ανάληψη της προσωπικής μας ευθύνης, που στην πραγματικότητα είναι και προστασία της συλλογικά του συνόλου. Τα έχουμε πάει τόσο καλά που παίρνουμε 10 άριστα, νομίζω. Έτσι. Λίγο έμεινε ακόμα. Αυτό λέω καθημερινά εδώ στους φίλους τηλεθεατές. Ακόμα. Οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους και είναι εντυπωσιακοί. Εγώ να σας πω την αλήθεια, επειδή δουλεύω και αναγκαστικά λόγω της θέσης μου, η αρμοδιότητα μου είναι στην αιχμή του δόρατος και δεν μπορώ να κάτσω σπίτι, είμαι από αυτούς που πρέπει να είναι στο δρόμο και να δουλεύουν συνεχώς, βλέπω ότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ σοβαρός. Τηρεί τα μέτρα,
προσέχει. Δεν έχω δει ακρότητες, δεν έχω δει. Τώρα, αυτό που είχε παρατηρηθεί κάποια στιγμή στην παραλία μας και είχε πραγματικά μαζεμένο κόσμο, βλέπω ότι η αστυνομία και σήμερα, γιατί τώρα γύρισα σπίτι, και σήμερα που κυκλοφορούσα, είδα ότι η αστυνομία και το λιμενικό ευγενικά ζητάνε από τους πολίτες που κάνουν περίπατο δίκην γυμναστικής να μην στέκονται στα παγκάκια, να είναι σε κίνηση. Πολύ ευγενικά, πραγματικά μου έκανε εντύπωση. Και ο κόσμος όμως αμέσως, έτσι ευγενικά κι αυτός, συμμορφωνόταν. Κυρία Ελευθεριάδου, θέλω να σας είναι ευχαριστήσω. Είναι πολύ αισιόδοξο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη σύντομη συνομιλία. Ελπίζουμε να στείλαμε, να δώσαμε τα φώτα μας και στους φίλους στο Ρέθυμνο. Είπαμε, πολλές οι δράσεις, όλοι μπορούμε να ωφεληθούμε από αυτές. Καλή συνέχεια, χρόνια πολλά για μία ακόμα φορά. Επίσης, να είστε καλά.